Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Χωραφά Περιστεριού. Το αποτέλεσμα μεταξύ του αγώνα Άγιος Ιερόθεος Άγιος Νικόλαος Κρήτης ήρθε υπέρ του Αγίου Νικολάου με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Σκύβαλο Μανώλη. Κύριε προπονητά, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Αγίου Ιερόθεου για τη φιλοξενία και να της ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Για το παιχνίδι μπήκαμε στο πρώτο μήχρονο πάρα πολύ καλά, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σημειώσουμε κι άλλα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο δεύτερο μήχρονο κάπως το μυαλό μας να χαλάσει, να χάσουμε την ευκαιρία μας, να συνεχίζουμε να χάνουμε ευκαιρίες και στο τέλος το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Είναι λογικό αυτό. Η ΓΑΜΑ Εθνική έτσι είναι. Κρατάμε τους 3 βαθμούς. Κρατάμε το ότι σήμερα ήμασταν σαφέστατα βελτιωμένοι από την πλευρά. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ στην Αθήνα και μας παραστάθηκε. Πολύ ωραία. Για τις επόμενες αγωνιστικές έχετε κάποια προγνωστικά, κάποιες δυσκολίες. Εμείς την επόμενη αγωνιστική παίζουμε πάλι ένα παιχνίδι εκτός έδρας στην Αθήνα με το Μοσκάτο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά και εννοείται ότι κάθε παιχνίδι ο στόχος είναι νίκη. Θα ξεκινήσουμε από εβδομάδα να αναλύσουμε το Μοσκάτο και θεωρώ ότι την επόμενη Κυριακή να είμαστε καλά, να πάρουμε πάλι ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, είχατε καινούργιες προσθήκες στην ομάδα, καινούργιες μεταγραφές. Εντάξει, η ομάδα σε σχέση με πέρυσι είναι τελείως διαφορετική. Έχουν μείνει κάποια παιδιά, έχουν έρθει όμως και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύνολο πολύ δυνατό για να έχει, όπως έχουμε πει, πρωταγωνιστικούς στόχους. Και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αυτό γίνεται και να πάρουμε και υπόψη και την πορεία που έχουμε κάνει στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, είμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκύβαλε. Εμάς το από όλα μας αρέσει να βλέπουμε όμορφο καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι το είδαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή να έχει καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε.